είναι Σύριοι πρόσφυγες πολέμου, οικογένειες με παιδιά, να αναλάβει η πολιτεία η διαχείριση όλη, δηλαδή φύλαξη, σύντηση, ιατρική και φαρμακευτική περίθλαψη, να είναι το χώρο όπως πρέπει έτοιμο για να τας αποδεχτεί. Ο κύριος Υπουργός μας βεβαίωσε που όπως είπαμε έτσι θα γίνει. Υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάρα πολλά κέντρα που λειτουργούν. Εγώ δεν τα ήξερα. Δηλαδή αυτά που ακούμε για 2-3. Μου έδειξε και το σχέδιο που έχουν σαν κυβέρνηση. Γιατί του είπα δεν έχετε σχέδιο τελικά. Μου λέει το σχέδιο είναι έτοιμο. Είμαστε τώρα σε πλήρη εξέλιξη για αυτούς που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Για τους επόμενους που έρχονται είναι βάσει τη συμφωνία. Είναι κρατούμενοι πια, δεν είναι πρόσφυγες και θα επιστρέφουν στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή για αυτούς που ζήτησα εγώ, επειδή ξέρω Σύριοι πρόσφυγοι, θέλουν οι περισσότεροι να φύγουν στο εξωτερικό. Εχθές είχα την πληροφορία και από τον Περιά, γιατί μιλάω συνέχεια με το υπεύθυνο εκεί στη διαχείριση στο Δήμο Περιός. Με ενημερώσανε που δεν θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να έρθουν δηλαδή προς τα εδώ, θέλουν να φύγουν και του φωνάζουν όλη την ώρα τρανζίτ, γιατί δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Βέβαια σε αυτό το προσωρινή φιλοξενία που θα γίνει και στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνη, ελπίζω να διατερθούν όλα αυτά που μας έχει πει ο Υπουργός και θα τα δούμε στην πράξη, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε ξαναδιαχειρίσει τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζω ο κόσμος θα την αγκαλιάσει, θα μας βοηθήσει. Είναι δύσκολο το έργο, δεν είναι και εύκολο. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν περνάει εκεί τα καλύτερα. Με εξήγησε και του κ. Βίτσας τότε που θα έχουμε όφελο σαν Δήμο, γιατί αυτές τις στιγμές οι καταστάσεις, όπως ξέρετε, 7 χρόνια ήταν κλειστά και έχουν κλαπεί αρκετά πράγματα από μέσα. Έχει αναλάβει το στρατό να τη βάλει σε λειτουργία. Χθες ήμουν εκεί το μεσημέρι και σήμερα αυτό. Δηλαδή, σήμερα περιμένουν να μπει ένα μοτέρι που αλλάξαν για το νερό στο Αντιστάσιο, να δουν το βιλικό αν λειτουργεί και όλα θα είναι έτοιμα για να αποδεχτούν οι πρώτες πρόσφυγες πολέμου στην περιφέρεια της Ελλάδας.